Χαίρετε, γεια σας, καλησπέρα, κάντε καφεδάκι ή τέλος πάντων οτιδήποτε ζεστό ή κρύο πίνετε και ελάτε να πιούμε μαζί καφέ για να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι μια από αυτές τις επιστολές που περιμένουν πολύ καιρό για να γίνουν vlog. Από αυτές τις παλαιές, από τότε που έπαιρνα ακόμη επιστολές. Είναι ένας νεαρός άνδρας που μου γράφει και το θέμα που θίγει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Ελεύθερη σχέση επειδή είμαστε καιρό μαζί. Αγαπητή κυρία Θέκλα, συγχαρητήρια για την ποιότητα και την αυθεντικότητα σας. Ευχαριστώ αγαπή μου. Είσαστε ακριβώς η επιβεβαίωση αυτού που συχνά λέω, ότι κάποιος για να ξεχωρίσει στην επαγγελματική του πορεία πρέπει να φαίνεται έντονα η προσωπικότητα του μέσα σε αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να μην θέλω να δείξω την προσωπικότητά μου δεν είναι δυνατόν. Σας γράφω για να μου πείτε την άποψή σας για κάτι που με προβληματίζει τον τελευταίο καιρό. Με την κοπέλα μου είμαστε μαζί από τα 18 μας. Ήταν και το δυο μας η πρώτη ολοκληρωμένη σχέση. Όταν ξεκινήσαμε τις σπουδές μέχρι και σήμερα που είμαστε 25 ετών, δηλαδή είσαστε 7 χρόνια μαζί. Μετά από 1,5 χρόνο σχέσης, δηλαδή στα 20 περίπου, αποφασίσαμε να συγκατοικήσουμε. Δυστυχώς όμως σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, κατάλληλο για να μείνουν δύο άτομα, επειδή ήταν πολύ μικρό, μόνο 35 τετραγωνικά. Μετά από 3 χρόνια συγκατοίκησης, εμφανίστηκαν τα πρώτα έντονα προβλήματα στη σχέση και η κοπέλα μου μου είπε ότι θέλει να μετακομίσουμε σε διαφορετικά διαμερίσματα, γιατί την κούρασε πολύ η συγκατοίκηση σε ένα τόσο μικρό χώρο. Εγώ το πήρα πολύ βαριά, τώρα που το σκέφτομαι από πείσμα περισσότερο και προσπαθούσα να το τρενάρω. Αλλά μετά από 9 μήνες περίπου μετακόμισα σε δικό μου διαμέρισμα. Το πάθος όμως συνέχισε να σβήνει. Μετά από 2 μήνες που δεν μέναμε πλέον μαζί, αλλά ήμασταν σε σχέση, η κοπέλα μου με ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουμε, γιατί ένιωθε ότι η σχέση μας φθάρηκε. Ότι εγώ είμαι κολλημένος πάνω της, ήταν όντως αλήθεια, και είναι νομίζω ακόμη αλήθεια, και ότι ουσιαστικά έχουμε χάσει και οι δυο τις προσωπικότητες μας, γιατί το διάστημα που αναπλάθεται ακόμα η προσωπικότητα του ανθρώπου, 18 έως 23, εγώ θα έλεγα μέχρι τα 28, 26 με 28 αναπλάθεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ήμασταν πάντα μαζί σε μια πολύ δεμένη σχέση και επίσης θεωρούσε η κοπέλα μου ότι δεν ήταν σωστό που δεν είχαμε άλλες ερωτικές εμπειρίες. Οπότε μου ανακοίνωσε ότι θέλει να χωρίσουμε. Μετά από 1-2 μέρες όμως είπαμε ότι δεν αντέχουμε να μην μιλάμε καθόλου μετά από τόσα χρόνια καθημερινής επαφής και να μην έχουμε απότομα καμία απολύτως επικοινωνία και η κοπέλα μου μου είπε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σαν ελεύθερη σχέση. Η κοπέλα σου είπε να κάνει κάτι σαν ελεύθερη σχέση. Δηλαδή, ο καθένας να έχει τη δική του ζωή και απλά να βρισκόμαστε όποτε θέλουμε, χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις και θα μπορούμε να έχουμε ερωτικές επαφές με άλλους συντρόφους. Και τόνιζε πάρα πολύ ότι δεν είναι σωστό να μην έχουμε άλλες σεξουαλικές εμπειρίες και πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε. Εγώ σοκαρίστηκα πάρα πολύ, αλλά εν ολίγης το δέχτηκα για να μην τη χάσω, και επειδή ήσουν και κολλημένος φυσικά, και επειδή ήμουν σίγουρος ότι δεν θα προχωρούσε σεξουαλικά με κανέναν. Απλώς πίστευε ότι θέλει να φλερτάρει με άλλους και να πάρει επιβεβαίωση, επειδή ήσουν κολλημένος. Αυτό διήρκησε περίπου 4 μήνες. Βρισκόμασταν 2 με 3 φορές τη βδομάδα και μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Εκείνη με καλούσε πάντα. Και όταν συναντιόμασταν, κάναμε πάντα σεξ. Σε αυτό το διάστημα είχαμε ανανεωθεί αρκετά στο σεξ. Τον τελευταίο χρόνο της συγκατοίκησης είχε μειωθεί αισθητά το πάθος και σε αυτόν τον τομέα και πολλές φορές αρνιούνταν να κάνει σεξ μαζί σου δηλαδή. Περνούσαμε γενικά πολύ ωραία. Νιώθαμε και οι δύο πολύ ανανεωμένοι και εγώ ένιωθα ότι όντως βρίσκω τον παλιό εαυτό μου και τον δυναμισμό μου, που όπως σας είχα πει, είχε χαθεί τελείως. Η φίλη μου αυτό το διάστημα μου έλεγε συνέχεια και πολύ έντονα ότι δεν είναι σωστό που δεν έχουμε άλλες σεξουαλικές εμπειρίες και είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε γιατί θα μας βοηθάει και στη σχέση μεταξύ μας. Εγώ πληγωνόμουν και προσπαθούσα να τα αγνώ. Εσύ ήσουν μέσα στην άρνηση από την αρχή αυτής της ιστορίας. Μέσα στην άρνηση, αγόρι μου. Η οποία άρνηση είναι συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Όπως σας είπα, δεν πίστευα ότι θα το έκανε. Αυτό το διάστημα των 4 μηνών βρισκόμασταν λοιπόν σε αυτή τη βάση, αλλά κανένας από τους δυο μας δεν είχε προχωρήσει σεξουαλικά με άλλον ή με άλλη. Στις διακοπές των Χριστουγέννων πήγαμε ο καθένας στην πόλη του και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έβγαινε κάθε βράδυ και γυρνούσε σπίτι ξημερώματα πολλές φορές και όταν την έπαιρνα τηλέφωνο δεν μου απαντούσε.
Το πολύ μου απαντούσε στα μηνύματα όταν τις έστελναν είναι καλά. Στα γενέθλια μου δεν μου έστειλε ούτε χρόνια πολλά. Προς το τέλος λοιπόν των διακοπών με παίρνει με βιντεοκλήση, έκλαιγε ασταμάτητα και μου ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς να μου λέει τι ακριβώς έχει. Απλώς ότι πληγώθηκε και έκλαιγε ασταμάτητα. Εγώ, παρόλο που είχα πολύ θυμό μέσα μου εξαιτίας της συμπεριφοράς της, την στήριξα πάρα πολύ και προσπαθούσα να είμαι γλυκός μαζί της, επειδή είσαι και κολλημένος. Ήσουν και είσαι και κολλημένος. Μου είπε ότι θέλει να μου πει όλη την αλήθεια, γιατί χάθηκε και γιατί έκλαιγε, γιατί θέλει να έχει πάντα σχέση ειλικρίνειας μαζί μου, ειδικά αν ξανακάναμε μια νέα αρχή και ήθελε την υποστήριξη μου. Μετά που επέστρεψε λοιπόν, κάναμε μια συζήτηση. Εγώ στάθηκα στο γεγονός ότι εξαφανίστηκε και δεν μου απαντούσε στα τηλέφωνα και μου είπε ότι μου είχε ξεκαθαρίσει ότι θα έχουμε κάτι χαλαρό και λογικό, αφού είμαστε σε άλλες πόλεις, να μην μιλάμε στο τηλέφωνο όπως αν είμαστε στην ίδια πόλη. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Το τηλέφωνο δεν είναι ούτε καν πιο φτηνό άμα είσαι μακριά. Τώρα με το διαδίκτυο και μέσα από τα messenger στα διάφορα, το ίδιο στοιχίζει να πάρεις τηλέφωνο μέσα στην ίδια πόλη ή άμα είσαι και σε άλλη χώρα και σε άλλη ήπειρο, μη σου πω. Μου είπε η κοπέλα μου ότι το διάστημα λίγο πριν μου ανακοινώσει ότι θέλει να χωρίσουμε, μοιράστηκε τους προβληματισμούς της με ένα παιδικό της φίλο, με τον οποίο και μετά φιλήθηκαν. Αλλά εκείνη νόμιζε ότι έγινε κατά λάθος. Κατά λάθος φιλιόμαστε. Και συνέχισε να ζητάει τη φιλική του άποψη τι να κάνει με μένα. Επίσης μου είπε ότι εν τέλει τη χειραγώγησε για να τη χρησιμοποιήσει και την προέτρεπε να χωρίσουμε. Βέβαια και εκείνη ήθελε και ίσχυε ότι η σχέση μας δεν πήγαινε καλά, ώσπου ένα βράδυ στις γιορτές είχαν βγει πάλι να συζητήσουν για εμάς, μέθησαν και δύο και έκανα σεξ, αυτό εννοώ ότι χρησιμοποίησε. Ή τον χρησιμοποίησε, αγόρι μου, γιατί αυτή ήθελε να έχει και άλλες εμπειρίες. Εκείνος μετά από αυτό δεν της ξαναέστειλε και όταν το ρώτησε εκείνη τι συμβαίνει, αυτός της είπε περάσαμε καλά μια φορά και αυτό ήταν. Αυτό συνηγορεί και στο ότι αυτή τον χρησιμοποίησε, ότι αυτή επιδίωξε να κάνω σεξ. Πολύ πιθανόν, δεν γνωρίζω. Παρόλο που πληγώθηκα πάρα πολύ και είχα πολύ θυμό μέσα μου, γιατί ένιωθα απέσια να ξέρω ότι κάποιος άγγιξε την κοπέλα που αγαπάω και ένιωσα ότι είχε, ανάγκη τη βοήθειά μου και τη στήριξα, πιστεύοντας ότι θα το ξεπεράσει άμεσα και αυτή η εμπειρία θα μας έδαινε πιο πολύ. Άρνηση, άρνηση και πάλι άρνηση. Εκείνη μου είπε ότι αυτούς τους δύο μήνες που έβγαινε και φλέρταρε με άλλους, κατάλαβε ότι δεν της αρέσει αυτή η ζωή. Εννοεί να βγαίνει ως σίγκολ και να φλερτάρει. Κατάλαβε την αξία μου και την ποιότητα μου ως άνθρωπο. Κατάλαβε πόσο της συμφέρει να την υποστηρίζεις και να τη στηρίζεις ψυχολογικά όταν την παρατάει αυτός που δεν θα ήθελε να την παρατήσει. Το πόσο σημαντική είναι η σχέση που έχουμε, την ανιδιοτελή αγάπη και υποστήριξη που της πρόσφερα όλα αυτά τα χρόνια και τη θεωρούσε δεδομένη επειδή δεν είχε μέτρο σύγκρισης και νόμιζε ότι όλα τα προτερήματά μου είναι δεδομένα χαρακτηριστικά όλων των ανδρών. Και τώρα έρχομαι στο κυρίως πρόβλημα. Αυτό δεν ήταν το κυρίως πρόβλημα? Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έστειλες αυτήν την επιστολή, γιατί καταρρύπτεις το μύθο ότι οι άνδρες συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και οι γυναίκες με ένα άλλο συγκεκριμένο τρόπο. Όλες εσείς οι κοπέλες που κατηγορείτε τους άνδρες, όχι, δεν είστε όλες οι γυναίκες που κατηγορείτε τους άνδρες, εκείνες που έχετε την άποψη ότι όλοι οι άνδρες είναι ανέσθητοι, οι άνδρες είναι γουρούνι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δείτε εδώ έναν άνδρα ο οποίος λειτουργεί συναισθηματικά. Και μια κοπέλα που δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί αυτός. Πάμε στο κυρίως πρόβλημα του παιδιού. Μετά από όλα αυτά, 4 μήνες που είχαμε πιο χαλαρή σχέση και 2 μήνες που δεν μιλούσαμε σχεδόν καθόλου, λοιπόν, και μπόρεσα να σκεφτώ και εγώ ποιος είμαι και τι πραγματικά θέλω, ξεκαθάρισα τη θέση μου. Τώρα δούμε τι ξεκαθάρισες. Της είπα ότι εμένα μου αρέσουν τα ξεκάθαρα πράγματα και είτε θα είμαστε μαζί κανονικά είτε καθόλου. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να έχω ελεύθερη σχέση και να ξέρω δηλαδή ότι η κοπέλα που αγαπάω και είμαι ερωτευμένος μαζί της, τη νιώθω γυναίκα της ζωής μου και σημαίνει τόσα για μένα, θα τη μοιράζομαι με κάποιον ή κάποιους άλλους. Καλά έκανες και ξεκαθάρισες τη θέση σου. Αν γινόταν αυτό, θα αηδίαζα τον εαυτό μου. Και όταν με ρώτησε εκείνη γιατί δεν ήθελα ούτε πριν ούτε τώρα να κάνω σεξ με άλλη κοπέλα, της εξήγησε ότι από τη στιγμή που είμαι ερωτευμένος μαζί της και νιώθω ότι έχουμε κάτι ιερό μαζί, δεν μπορούσε. Αν εξαιρέσουμε το διάστημα της κρίσης, έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές μαζί, έχουμε κάνει πολλά ταξίδια, έχουμε αλληλοϊποστηριχθεί στο πανεπιστήμιο, με είχε και την έχω βοηθήσει σε δύσκολες περιόδους
και νιώθω ότι έχουμε μια ανώτερη σχέση μεταξύ μας, με άριστη επικοινωνία, κάτι ξεχωριστό, γι' αυτό το χαρακτήρισα και πριν ιερό. Ιερό για εσένα. Για εσένα ιερό. Νιώθαμε και οι δυο ότι βρήκαμε τον άνθρωπο της ζωής μας, αν και τόσο νέοι. Εσύ σίγουρα το ένιωθες αυτό. Το γεγονός να μην την απατήσω ή να μην πάω με άλλη κοπέλα, όσο μου το επέτρεψε εντός εισαγωγικών, ήταν μια συνειδητή επιλογή, γιατί δεν είμαι ο τύπος που θα πηγαίνει δεξιά και αριστερά με όποια δουλειά λύσει. Νιώθω συναισθηματικά και ψυχικά συνδεδεμένος με τη φίλη μου και δεν θέλω να πάω με άλλες για να ανέβει η αυτοπεποίθηση μου και να νιώσω πιο άντρας εντός εισαγωγικών ή για να διευρύνω τις σεξουαλικές μου εμπειρίες. Εσύ δεν θέλεις, αυτή θέλει και το έχει πει ξεκάθαρα. Από ό,τι φαίνεται, είμαι πολύ ρημαντικός και συναισθηματικός άνθρωπος. Από ό,τι φαίνεται, είσαι ένας άνθρωπος με υγιή ψυχοσυναισθηματικό κόσμο. Αυτό φαίνεται. Μετά από αυτά, η κοπέλα μου εντυπωσιάστηκε. Μου είπε ότι είμαι πραγματικά ανώτερος άνθρωπος με αξία και πνευματικότητα. Και προφανώς δέχεται τον όρο που της έθεσε, αν θέλει να είμαστε ξανά μαζί, να είμαστε πιστοί ο ένας στον άλλο. Σου έκανα τη χάρη να δεχθεί τον όρο. Πραγματικά. Σου έκανε τη χάρη να δεχθεί τον όρο. Και μετά από αυτό, για τον επόμενο χρόνο, όλα τέλεια. Ξαναβρήκαμε το παλιό πάθος, όρισε ο καθένας το όριά του, περνούσαμε ποιοτικό χώρο χρόνο μαζί, ώσπου εμφανίστηκαν ξανά κάποια θέματα. Μα γιατί να ξαναεμφανιστούν κάποια θέματα? Γιατί, αφού είσαι τόσο τέλειος εσύ? Θέλει δύο να είναι εντάξει για να γίνει μια σχέση εντάξει. Δεν γίνεται να είναι μόνο ένας εντάξει, μόνο ένας ξεκάθαρος πνευματικός άνθρωπος κλπ. Για να πάει σχέση καλά. Πρέπει να είναι και οι δυο. It takes two to tango. Χρειάζονται δύο να χορέψουν ταγκό. Ας δούμε τα θέματα που εμφανίστηκαν πάλι. 1. Ανακάλυψε ότι αυτό το διάστημα παρακολουθούσε στα social media τη ζωή εκείνου που την χρησιμοποίησε. Εγώ επιμένω ότι είναι πολύ πιθανό να μην είναι εκείνος που την χρησιμοποίησε. Και με ποιες κοπέλες έβγαινε και το συζητούσε και με φίλες της. Το πιο πιθανό να το γουστάριζε αυτή αυτό. Και να της έδωσε το άκυρο και να έρθει πίσω σε σένα. Να την παρηγορήσεις και να την πάρεις πίσω εσύ που είσαι ανώτερος και πνευματικός. Όταν της είπα ότι το κατάλαβα, μου είπε ότι ένιωθε χάλια, γιατί δεν ήθελε να ασχολείται, αλλά ουσιαστικά με αυτό που της έκανε, πλήγωσε τον εγωισμό της, γιατί πρώτη φορά κάποιος της φέρθηκε έτσι, και ειδικά μετά από εμένα που την είχα σαν πριγκίπισσα, και ότι το σκεφτόταν ένα 10 με 20% όλο αυτό το διάστημα και εμένα 80%. Τέτοιες μπλε, αυτό μου έρχεται να πω, τέτοιες μπλε. Και ότι δεν γίνεται για όλη της τη ζωή να σκέφτεται μόνο εμένα στο 100%. Δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου. Δεν σε γουστάρει πλέον. Συγγνώμη που το λέω. 99% δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου, αυτό της αρέσουν τα ποσοστά. 99% δεν σε γουστάρει πλέον. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν πιστεύω ότι νιώθει κάτι ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο, αλλά πράγματι πληγώθηκε ο εγωισμός της και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Η άποψή σου είναι biased. Η άποψή σου δεν είναι καθαρή, γιατί εσύ είσαι κολλημένος και είσαι μέσα στην άμυνα και μέσα στην άρνηση. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να νιώθω ότι είναι μαζί μου και σκέφτεται άλλον που έχει κάνει σεξ μαζί του, έστω και 10 ως 20% όπως λέει. Καλά θα μας πάρει τα μυαλά αυτή η κοπέλα. Σοβαρά τώρα θα μας τρελάνει. Όμως μήπως είναι εγωιστικό να απαιτώ και το 100% της προσοχής της? Τι πιστεύετε εσείς? Είναι φυσιολογικό να απαιτείς το 100% της προσοχής της, φιλενάδα σου. Φυσιολογικότατο. Δεν θα κάνουμε τώρα τα φύσικα φυσικά. Δεν είναι εγωιστικό να θέλεις το 100% της προσοχής της φιλενάδας σου. Δεν υπάρχει λόγος άλλος για να έχουν δύο άνθρωποι μια ερωτική σχέση παρά ότι γουστάρει πραγματικό ένας τον άλλο. Άκου, να νιώθεις ότι είναι εγωιστικό που θέλεις το 100% της προσοχής της φίλης σου και να έρχεται να σου λέει ότι ξέρεις, σκέφτομαι 10 με 20% κάποιον με τον οποίο έχω επιδειχτεί, συγγνώμη δηλαδή, και που εσύ θέλεις να το πάρεις. Σου το έδωσε, στο σερβιρε ότι τη χρησιμοποίησε και καλά. Αλλά άλλο φαίνεται. Συγγνώμη, έχει καιρό να θυμώσω. 2. Ξεκίνησε ξανά να μου ανοίγει το θέμα γιατί δεν θέλω να κάνω σεξ με άλλες και θέλω μόνο εκείνη και μήπως δεν είναι σωστό. Επειδή πιστεύει ότι πληρώ τις προϋποθέσεις με το παραπάνω για να είμαι ο σύζυγος άντρας της ζωής της και ότι μάλλον είναι λάθος να μην έχω άλλες ερωτικές εμπειρίες, γιατί στα 35 με 40 αν κάνουμε οικογένεια με παιδιά πιστεύει θα την απατάω. Και προτιμάει να αποκτήσω κι εγώ και εκείνη τώρα ερωτικές εμπειρίες με άλλες άλλους και να μην έχουμε αποθυμένα παρά να το κάνουμε όταν θα έχουμε οικογένεια. Τα δικά μας του γειτόνου μας, πλήρης προβολή, αυτή θέλει να πάει με άλλους. Αυτή θέλει να πάει με άλλους. Και γι' αυτό σου λέει να πας κι εσύ για να το έχετε δίπορτο. Για να
Οτιδήποτε. Το εννοώ να πας και εσύ, να πάει και αυτή, άρα να είσαι στο ίδιο επίπεδο και μετά επειδή σε πάρα πολύ καλή περίπτωση να σε παντρευτεί κιόλας και να κάνεις και παιδιά και σου λέει, ξέρεις, για να μην με απατάς εσύ στο μέλλον, πήγαινε τώρα με άλλες. Όχι επειδή θέλω να σε απαντήσω εγώ τώρα και είναι πολύ πιθανό να σε απαντήσω και στο μέλλον, πήγαινε και εσύ με άλλες για να μπορώ να πηγαίνω κι εγώ με άλλους. Πόση αίσθηση κυριότητας έχει αυτή η κοπελούδα, πόση. Πόση αίσθηση κυριότητας. Επίσης πιστεύει ότι αν είναι γραφτό ένα ζευγάρι να είναι πραγματικά μαζί, θα είναι. Και επίσης ότι θα προτιμούσε να ήξερε ότι ανάμεσα σε κάποιες σχέσεις μου είναι εκείνη η καλύτερη. Και γι' αυτό αποφάσισα να προχωρήσω επίσημα μαζί της. Γιατί τώρα νιώθει ότι δεν έχω καθόλου μέτρο σύγκρισης και ότι δεν κοιτάω καν άλλες κοπέλες. Ρε, θα μας αλλάξει τα φώτα αυτή η κοπέλα, θα ξεχάσουμε τα ελληνικά μας. Της εξήγησα ξανά τα παραπάνω, ότι είναι συνειδητή η επιλογή μου. Δεν θέλω να πηγαίνω απλά για μια βραδιά με μια κοπέλα που θα μου κάνει το κλικ, αφού την αγαπάω και με ελκύει πολύ ερωτικά και έχουμε πλέον μια ανανεωμένη και πολύ υγιή ερωτική ζωή στο μυαλό σου μέσα. Είναι υγιής η ερωτική σας ζωή και πολλά ακόμα. Μου είπε ότι εντυπωσιάζεται με το πνεύμα μου και την ωριμότητά μου και ότι με αυτή την προσωπικότητα και την κρίση που έχω με ερωτεύεται περισσότερο. Με αυτή την προσωπικότητα και την κρίση που έχεις, καταλαβαίνω ότι σε φέρει περισσότερο να σε έχεις στη ζωή της, γιατί θα είσαι πολύ χρήσιμος. Αλλά εγώ το νιώθω ότι δεν το έχει ξεπεράσει και την προβληματίζει ακόμα όλο αυτό. Ναι, θέλει να επιδειχτεί και με άλλους. Θέλει πάρα πολύ. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα, γιατί ένα βράδυ πριν λίγες μέρες άνοιξε ξανά αυτό το θέμα. Εγώ της είπα ακριβώς αυτά που είπατε στο vlog. Βρήκα το τέρι μου στα 19. Μήπως αναζητήσω νέες εμπειρίες αργότερα. Από τις 15-12-19 πριν γίνει το vlog σας της τα είπα, χαχα. Δηλαδή προτιμώ να ζήσουμε το τώρα, να απολαύσουμε αυτό που έχουμε, γιατί κανένας δεν εγγυάται ότι θα παντρευτούμε μετά από 10 χρόνια. Αλλά και σε περίπτωση που παντρευτούμε και είχαμε άλλες ερωτικές σχέσεις, δεν σημαίνει ότι κάποιος μας εγγυάται ότι δεν θα θελήσω εγώ ή αντίστοιχα εκείνη στα 40-50 να κάνουμε σεξ με άλλον άλλη, αντί να σκεφτόμαστε όλα αυτά. Και της είπα, αντί να σκεφτόμαστε όλα αυτά, να επενδύσουμε στη σχέση μας. Επίσης το θεωρώ πολύ αχάριστο, δεδομένου ότι είναι δύσκολο κάποιος κάποια να βρει έναν τόσο καλό, καλή σύντροφο, έχοντας άριστη επικοινωνία εμείς. Τι άριστη επικοινωνία έχετε, ρε? Έχετε άριστη επικοινωνία. Σε δουλεύει κανονικότατα. Συγγνώμη δηλαδή. Εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σου και την πνευματικότητα σου κανονικότατα. Χειριστικότατη. Κατά τη γνώμη μου, υποθέτω. Εμείς να το χαλάσουμε αυτό βάζοντας άλλα άτομα στις ζωές μας ή να λέει αν ήταν επιλογή μου θα προτιμούσα να σε γνώριζα στα 27-30 και στα 18. Η κοπέλα δεν σε γουστάρει πλέον, μάνα μου, δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου, ξεκάθαρο από αυτά που λέει. Επίσης της είπα ότι το σεξ για μένα είναι σύνδεση με την κοπέλα που αγαπάω και αν νιώθει ότι χρειάζεται ανανέωση, μπορούμε να δοκιμάσουμε νέα πράγματα μαζί. Άλλου είδους ανανέωση θέλει η μάνα μου, δεν είναι νέα πράγματα μαζί να δοκιμάσει, είναι νέα εργαλεία που θέλει να δοκιμάσει, άλλα από και το δικό σου. Συμφωνώ ότι κάποιο ζευγάρι που είναι μαζί από τα 18-20 έχει αυξημένες πιθανότητες να χωρίσει αργότερα, αλλά όλα αυτά είναι πιθανότητες. Συμφωνώ και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τέλος, πιστεύω ότι είναι και ένα μέρος της τελειομανίας της να γίνουν όλα όπως πρέπει. Ένα άλλο είδος μανίας που είναι το πράγμα, μάνα μου, είναι της τελειομανίας. Ψιλιλίπητο την έχει κυριεύσει. Δεν είναι τελειομανία αυτό. Σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας, αλλά και ένα είδος κόμπλεξ ότι δεν είναι cool όλη μου τη ζωή να είμαι μόνο με έναν και, αν είναι αυτό, και ας είναι αυτός ο άντρας της ζωής μου. Βέβαια δεν θέλει μόνο για αυτούς τους λόγους τελειομανία και κόμπλεξ, γιατί όσο και να λέω ότι χειραγώγησε ο φίλος της, ήθελε και έκανε σεξ μαζί του, οπότε είχε την ανάγκη. Γουστάρε! Γουστάρε! Τρελά! Γι' αυτό και μετά τον παρακολουθούσε στα social. Η ερώτηση μου λοιπόν δεν είναι όπως τα άλλα vlogs αν εγώ θα αναζητήσω νέες εμπειρίες αργότερα, αλλά πώς το διαχειρίζομαι αν αυτό προβληματίζει τόσο έντονα τη σύντροφό μου και ίσως αργότερα πάλι νιώσει θέλει να αποκτήσει εμπειρίες και ίσως ταυτόχρονα να μην με χάσει από τη ζωή της. Επίσης, τι θα μπορούσα να κάνω για να μην ξενερώνει που θέλω μόνο εκείνη, να τη χωρίσεις. Άκου. Ξενερώνει που θέλεις μόνο εκείνη. Σήμερα δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου, μάνα μου. Μια γυναίκα που είναι ερωτευμένη με έναν άνδρα, ή μια γυναίκα που είναι ερωτευμένη με μια γυναίκα, ή ένας άνδρας που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, ή ένας άνδρας που είναι ερωτευμένος με έναν άνδρα, του γουστάρει τρελά το αντικείμενο του έρωτα του να θέλει μόνο εκείνον ή μόνο εκείνη. Της λέω πάντα την αλήθεια μου, με θαυμάζει για την ακεραιότητά μου και την ωριμότητά μου, αλλά μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια, μάνα μου, γιατί λείπει το βασικό συστατικό. Δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου η συγκεκριμένη. Και πιθανό να μην είναι ερωτευμένη μαζί σου γιατί έχει άλλο επίπεδο από το δικό σου. Και φυσικά όχι ανώτερο. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να της πω ψέματα ότι έκανα σεξ με άλλη ή να της λέω αναλυτικά με ποιες κοπέλες θα έκανα κάτι αν ήμουν single. Αν και μια φορά που έκανα το τελευταίο της άρεσε. Η
Κοπέλα θέλει να πηδηχτεί, σε παρακαλώ πολύ. Χώρισε την να πάει να πηδηχτεί. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Δικαιούται να κάνει μόνο σεξ, αλλά όχι να σε έχει και σένα στο περίμενε. Και αυτά τα πράγματα ξεφτελίζουν μια σχέση. Ξεφτελίζουν μια σχέση επειδή αυτή νιώθει ότι θέλει να έχει και άλλες ερωτικές εμπειρίες, να σε βάζει εσένα να τις περιγράφεις τι θα έκανες σε μια άλλη και πώς θα το έκανες. Ξεφτελίζουν τον έρωτα αυτά τα πράγματα. Είναι ξεφτελιστικά αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι ανανέωση της ερωτικής σχέσης, είναι ξεφτελισμός. Τη χρησιμοποιούμε τον σύντροφό μας σαν μια ερωτική ταινία πορνό, έτσι τον χρησιμοποιούμε. Πού πάει η αγάπη, πού πάει ο έρωτας, πού πάει ο θαυμασμός. Και μιλάμε τώρα για μια σχέση κανονική. Τώρα, αν κάνατε απλώς σεξουαλική σχέση, τι να πω. Νιώθω όμως σαν να περιμένει να της πω ότι έχω την ανάγκη να κάνω σεξ με άλλη και αν της το πω θα ανακουφιστεί. Όχι, αν αυτή πάει να κάνει με άλλους θα ανακουφιστεί, ελπίζουμε. Εκτός και αν θέλει και άλλα περισσότερα πράγματα μετά. Και έχουμε και update. Παιδιά, συγγνώμη, είμαι λίγο έντονη σήμερα. Δεν ξέρω ποια είναι η κοπέλα. Ούτε ποιο είναι το παιδί, ξέρω. Έχουμε ανταλλάξει αρκετά mail με το παιδί. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά τα έχω πάρει. Επανήλθα. Μα πόσες φορές θα επανέλθεις, βρέση? Το πρώτο update αυτό. Αγαπητή κυρία Θέκλα, επανήλθα. Με αφορμή την επιστολή που σας έγραψα, τα σκέφτηκα ξανά όλα και έκανα μια συζήτηση με τη φίλη μου. Δυστυχώς, επειδή οφείλω να παραδεχθώ ότι είχα ανασφάλεια με την περιπέτεια που είχε με τον παιδικό φίλο της, έψαξα 2-3 φορές το κινητό της για να δω αν συνεχίζουν να μιλάνε και αν εκείνη συζητάει γι' αυτό με τις φίλες της. Και δυστυχώς, τη μια φορά είδα ότι συζητούσε πάλι για τη ζωή του με τις φίλες της. Πώς να μην το δεις, αφού κόλλημα το κορίτσι. Η φίλη μου, όταν αντιλήφθηκε ότι έψαξα το κινητό της, έγινε έξαλλη. Δεν είναι σωστό να ελέγχουμε τα κινητά, εννοείται, αλλά έγινε αυτή έξαλλη που έλεξε στο κινητό, όχι που αυτή ακόμη μιλάει με αυτόν που αυτό. Και όταν νιώθει ότι την πιέζω, ελέγχω, αποθείται από εμένα. Από τη μια πλευρά, παραδέχομαι ότι είναι απαράδεκτο να ελέγχω τα μηνύματα της, από την άλλη, όμως εκείνη δεν κάνει τίποτε για να νιώσω εγώ ασφαλής. Το αντίθετο, μάλιστα. Κάθε φορά που κοιτάζω το κινητό της, έβλεπα κάτι γι' αυτόν. Εκείνη μου απάντησε ότι σύντροφος δεν είναι για να με κάνει να νιώσω ασφαλής. Γιατί πράγμα είναι, κόρη μου? Ένα από τα βασικά πράγματα που κάνει η σύντροφος και ο σύντροφος στο τέρι του, στο τέρι της, είναι να κάνουν τον άλλο να νιώσει ασφαλής, συναισθηματικά. Ένα από τα βασικά πράγματα. Εγώ από μόνος μου πρέπει να το καταφέρω αυτό. Ναι, εγώ θα σε απατάω, εγώ θα σου λέω να κάνουμε ανοιχτή σχέση, εγώ θα σε στέλνω να πηδηχτείς με άλλες, αλλά από μόνος σου πρέπει να έχεις ασφάλεια. Και με αφορμή αυτό, άνοιξε πάλι η συζήτηση ότι νιώθει ότι η σχέση μας πάει να φθαρεί. Ποια σχέση? Και ίσως πρέπει να χωρίσουμε. Αλλά από την άλλη δεν θέλει να πιστεύει, δεν θέλει και πιστεύει ότι δεν θα μπορεί να μην έχουμε καμία επαφή. Τα θέλει όλα δικά της, όλα δικά μου, όλα. Από την άλλη σκέφτηκε αυτά που της είπα ότι είμαι κατά των ελεύθερων σχέσεων και συμφωνεί απόλυτα. Στη θεωρία φαντάζομαι. Και με ρώτησε τι πιστεύω εγώ ότι θα μπορούσαμε να κάναμε και ότι νιώθει ότι αν συνεχίσουμε έτσι η σχέση μας θα γίνει πάλι ανιαρή και δεν θέλει να καταντήσει να με βλέπει σαν φίλο ή αδελφό της. Θέλει να σε βλέπει και σαν σωτήρα της και βοηθό της και στήριγμά της και πυλώνα της και στυλοβάτη της και όλα. Εννοείται ότι ξέρει πως είναι ένα άτομο που πληρώνει, ξέρει πως είμαι ένα άτομο που πληρώνει όλες τις προϋποθέσεις του ιδανικού συντρόφου, αλλά δεν θέλει να με κάνει άγαλμα. Της αξίζει να έχει ένα σύντροφο που να τρελαίνεται γι' αυτό. Και εσένα σου αξίζει να έχεις μια σύντροφο που να τρελαίνεται για σένα. Όμως τη δεδομένη στιγμή δεν το νιώθει αυτό. Εν το νιώθει, πάει εσύ της, πάει σπίτι της. Εν το νιώθει, τελείωσε, πάει στο σπίτι της. Εγώ της είπα τώρα τις 2 εβδομάδες που θα χωριστούμε στις διακοπές, ο καθένας θα πάει στην πόλη του, να σκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε. Και εγώ είπα ότι έχουμε 2 επιλογές. Είτε χωρίζουμε κανονικά, είτε μένουμε και σκεφτόμαστε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Σκεφτόμενος όμως αυτά, έχω κάποιους προβληματισμούς που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σας. Ήδη έχεις ακούσει την άποψή μου και εσύ και ο κόσμος όλος που βλέπει το vlog. Δεν είναι λογικό σε μια σχέση 7 ετών να υπάρξει φθορά και να χαθεί το πάθος. Ναι, είναι λογικό. Που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί και στον πρώτο ή δεύτερο χρόνο. Χωρίζουμε. Τι μπορεί να γίνει για να ξαναζωντανέψει το πάθος? Όταν ο ένας από τους 2 δεν είναι ερωτευμένος, χωρίζεται. Η φίλη σου, με όλα αυτά που μας είπες, ότι σου είπε, είναι η λίγο φαϊνότερον ότι 99%, ξαναλέω πάλι ποσοστά, δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου. Επίσης, μήπως με όλα αυτά με θεωρεί δεδομένο και ίσως όντως πρέπει να τη χωρίσω εγώ? Ναι, σε θεωρεί δεδομένο και ναι, χωρίσε. Μήπως έχω ανοιχτεί πολλά? Έχεις ανοιχτεί πάρα πολλά. Εγώ έχω κάνει πονοκέφαλο από την ώρα που διαβάζω την επιστολή σου. Εσύ πώς τα έχεις ζήσει τόσα χρόνια? Είδα το σχετικό vlog σας, πώς να μην γίνω δεδομένο σε μια σχέση. Και συμφωνώ που λέτε ότι το υγιές είναι το ότι αγαπάω τη σύντροφό μου, σημαίνει ότι πρώτα αγαπάω τον εαυτό μου και κατά συνέπεια τη σύντροφό μου. Απλά αν δεν με σέβεται, αποχωρώ.
Ίσως πρέπει να κάνω το τελευταίο. Να αποχωρήσεις, σε παρακαλώ. Να αποχωρήσεις. Ψηφίστε όλοι να αποχωρήσει το παλικάρι. Να αποχωρήσεις. Αλλά βλέπω ότι και εκείνη βασανίζεται. Μάνα μου, τι βασανίζεται. Βασανίζεται και προβληματίζεται τι μπορούμε να κάνουμε και θέλει να είναι ειλικρινής απέναντί μου. Και είναι και χειριστική στο φουλ. Βασανίζεται. Ζει ένα δράμα. Επίσης μου ξαναείπε ότι κάποιες φορές σκέφτεται ότι θα ήθελε να ενδώσει σε κάποια φλερτ που τις κάνουν και να πήγαινε σε ένα-δυο ραντεβού, dates, για να δει έστω πως είναι σαν εμπειρία. Να πάει στο καλό. Κάνει 1000 ραντεβού. Μου είπε ότι υπάρχουν διαστήματα που δεν το σκέφτεται καθόλου και διαστήματα που θέλει πολύ να το κάνει. Να πάει να το κάνει. Μακριά από μας. Βέβαια πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να μου λέει ότι της αρέσουν άλλοι και θέλει να βγαίνει με άλλους άντρες. Ναι. Ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Γιατί πιστεύω ότι στο τέλος αυτό πραγματικά θα φθείρει τη σχέση μας. Αυτή η σχέση σας, μάνα μου, είναι εντελώς φθαρμένη. Εσύ μέσα σου την έχεις εξειδανικευμένη τη σχέση σας. Εννοείς ότι μπορεί να ξυπνήσεις κάποια στιγμή, μα συνεχίζει να σου λέει ότι θέλει να πάει με άλλους. Και θα με βλέπεις αφίλωτης και κάποια πράγματα σου είναι καλό να μην λέγονται για να υπάρχει και ένας ρομαντισμός. Πρέπει να ξυπνήσεις για να υπάρχει και ένας ρομαντισμός. Το ρομαντισμό δεν μπορεί να τον έχεις με κάποιον που δεν αισθάνεται ρομαντικά συναισθήματα. Από την άλλη, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που συζητάμε πολύ για τη σχέση μας και μιλάμε ανοιχτά. Επίσης, είδε τη βδομάδα που είμαστε σε άλλες πόλεις, σταμάτησα να τη στέλνω και να τη κάνω παράπονα και μου είπε ότι τη έλειψα πολύ και ψάχνει εισιτήρια να με επισκεφτεί. Μάνα μου, ρε, τη έλειψε. Συγγνώμη που ειρωνεύομαι, αλλά. Λοιπόν, και έχουμε το τελικό update. Στη μισή ώρα ήρθε το τελικό update. Και επίτηδες διαβάζω όλα αυτά, γιατί σας είπα πλέον δεν παίρνω επιστολές και θα κάνω ένα θέμα, θα είναι 2-3 γραμμούλες που θα κάνω ένα θεωρητικό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει βασανίζεται. Βασανίζεται, έχει ένα χρόνο που βασανίζεται, παραπάνω. Ένα χρόνο και που μου έχει στείλει την επιστολή. Και ήθελα να τα διαβάσω όλα έτσι ακριβώς όπως τα έχει γράψει, για να το δούμε πόσο βασανιζόμαστε, πόσο μαζοχιζόμαστε. Πολλοί από εμάς. Ίσως και όλοι από εμάς σε κάποια φάση στη ζωή μας, δεν ξέρω. Με update και διόρθωση της υποστολής είχε το τελευταίο mail τίτλο. Μετά από 9 μήνες που σας έχω στείλει την επιστολή, άλλαξαν τα προβλήματα της σχέσης. Δεν θα σας τα γράψω όμως, επειδή είναι ήδη πολλά. Απλά θα σας θέσω δύο ερωτήματα που βασανίζουν. Μου εξήγησε εκ των υστέρων ότι η ιδέα της ελεύθερης σχέσης ήταν διότι της είχε τελειώσει ο έρωτας. Αγιά σου, δεν σου το είπα εγώ προηγουμένως ότι της είχε τελειώσει ο έρωτας. Α, άρα 100% δεν είναι ερωτευμένη. Γιατί μου έκανε εντύπωση να είναι ερωτευμένη με κάποιον και να μπορεί να κάνει σεξ με άλλον ή να δέχεται να κάνει ο σύντροφός της. Αυτό γράψτε το παντού με μεγάλα γράμματα. Ένας άνδρας που σου λέει μπορείς να κάνει σεξ με άλλον ή με άλλη, ή μια γυναίκα που σου λέει μπορείς να κάνει σεξ με άλλον ή με άλλη, δεν είναι ερωτευμένος, δεν είναι ερωτευμένη μαζί σας. Ξεκάθαρο. Όταν είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, θέλεις να κάνει σεξ μόνο μαζί του και εσύ μόνο μαζί του. Κανέναν άλλο. Αλλά μόλις μου είπε να χωρίσουμε, είδε ότι δεν μπορούσε χωρίς εμένα και γι' αυτό είπε να εκμεταλλευόμαστε αυτό το διάστημα για να αποκτήσουμε εμπειρίες, για να μην μας βγουν μετά αποθυμένα ή μήπως από τις άλλες εμπειρίες οριμάζαμε και έβγαινε κάτι καλύτερο. Η λογική του παραλόγου. Θα πάω να πηδηχτώ από τα παράθυρα, από τα μπαλκόνια, από τις πόρτες του πλοίου, δεν ξέρω από πού θα πηδηχτώ και να γίνω πιο σοφός, πιο σοφή, πιο ήρεμη και πιο όρημη και να έρθω σε σένα τον τέλειο σύντροφο να περάσει ωραία. Θέκλα μου που θέλες, κόρη σου. Θέκλα μου που θέλες. Ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Όταν σε μια σχέση ο ένας σύντροφος είχε πάρει το ρόλο του θήτη, για παράδειγμα, επειδή μπορεί να βγει και ραντεβού ενώ ήταν σε σχέση, να έστελνε προκλητικά μηνύματα φλερταρίσματος με άλλους ή να έκανε gaslighting στον σύντροφό της, και ο άλλος σύντροφος είχε το ρόλο του θύματος. Τώρα εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης. Είμαι η κοπέλα σου και εσύ το θύμα. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν μια νέα αρχή και το θύμα σύντροφος θα ξεχάσει τα παλιά και θα συγχωρήσει, πρέπει κατά τη γνώμη σας ο πρώην θήτης σύντροφος να κάνει μια υπερπροσπάθεια, για παράδειγμα να μην μιλήσει ποτέ ξανά με αυτούς που φλέρταρε και πληγώθηκε ο άλλος σύντροφος. Είναι το αυτονόητο αυτό, δεν είναι υπερπροσπάθεια να σταματήσει να μιλάει με αυτούς που πηδήχτηκε και φλερταρίστηκε. Και να προσπαθήσει και εκείνος ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ξανά. Βεβαίως! Ή η σχέση ξεκινά επί στις ώρες και ο πληγωμένος σύντροφος πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του για να εμπιστευτεί τον πρώην θήτη σύντροφο και να μην απαιτεί πολλά. Είσαι θυματοποιημένος, γέ μου. Είσαι θυματοποιημένος. Αγόρι μου, είσαι θυματοποιημένος. Είσαι θυματοποιημένος. Το θύμα. Μήπως φταίω εγώ που με έχει βιάσει. Μήπως τώρα που έχω συγχωρήσει το βιαστή μου πρέπει να μην θυμάμαι ότι με έχει βιάσει, π.χ. 2. Ποια είναι τα όρια της συγχώρησης σε μια σχέση?
και μιλάω κυρίως για σχέσεις που ξεκινώ πολύ νεαρές ηλικίες και οι δύο σύντροφοι μαθαίνουν μαζί τον κόσμο. Τα όρια της συγχώρεσης. Τα όρια της συγχώρεσης σταματούν εκεί που καταπατούν τα όρια της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού. Συγγνώμη που θα σου το πω, αντέδρασα έτσι αρκετά έντονα σε αυτό το βίντεο. Έχει πολύ καιρό να είμαι τόσο συναισθηματική με μια ιστορία. Δεν ξέρω γιατί το διάβαζα και προηγουμένως τώρα πριν να γυρίσω το vlog και πήρα ανάποδες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Άνθρωποι με αίσθημα κυριότητας. Κακομαθημένα πρόσωπα που νομίζουν ότι τους ανήκει ο κόσμος. Και ότι ο εαυτός τους, το τέτοιο τους, η αφεντομουτσουνάρα τους είναι on top of the world. Είναι στην κορυφή του κόσμου. Και ό,τι επιθυμία έχουν, σεξουαλική, ξέρω εγώ τι άλλο, πρέπει να την ικανοποιήσουν. Και πρέπει όμως να έχουν και ένα τέλειο σύντροφο να τον παντρευτούν μετά. Και βρίσκουν και κάνουν δυστυχώς. Βρίσκουν και κάνουν, λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή, άμα βρεις ένα καλόβολο άνθρωπο, άμα βρεις ένα άνθρωπο δοτικό, άμα βρεις έναν άνθρωπο που είναι people pleaser, όπως ξεκάθαρα είσαι εσύ φίλε με χαμηλή αυτοεκτίμηση και people pleaser, προχωράνε και στο διάβα τους ισοπεδώνουν τα πάντα. Η κοπέλα αυτή δεν σε σέβεται, δεν σε εκτιμάει, δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου. Και σε χρησιμοποιεί γιατί σε καλή περίπτωση. Αγάπη μου, εκεί έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι αξιόλογοι και αξιαγάπητοι. Δεν είναι μόνο αυτή η κοπέλα, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι αξιαγάπητη, τουλάχιστον η συμπεριφορά της. Και η στάση της απέναντί σου δεν είναι αξιαγάπητη. Και με το πρόσχημα της ειλικρίνειας, πολλές φορές πληγώνουμε κατάφορα τον άλλο. Και η ειλικρίνεια δεν μας δίνει το ελεύθερο για να κάνουμε ό,τι μας γουστάρει, ό,τι μας καπνίσει. Όταν είμαστε σε ερωτικές σχέσεις, παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Έχουμε κάποια ευθύνη απέναντι στο τέρι μας. Ερωτική σχέση σημαίνει μονογαμικότητα. Ερωτική σχέση σημαίνει εγώ θέλω εσένα, εσύ θέλεις εμένα και θέλουμε και οι δυο να είμαστε μαζί. Όλα τα άλλα είναι τέτοιες μπλε. Σοβαρά. Αγόρι μου, ξύπνα, σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Να ανέβει η αυτοεκτίμηση σου για να μπορέσεις να φύγεις από αυτή την κακοποιητική σχέση. Γιατί ναι, είναι κακοποιητική αυτή η σχέση προς εσένα. Η κοπέλα δυστυχώς λειτουργεί με μεγάλη χειριστικότητα, με έντονο εγωκεντρισμό. Έντονο εγωκεντρισμό. Είναι αδιάγνωστη, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει, αν έχει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Όμως οι πράξεις της και οι συμπεριφορές της έχουν χειριστικότητα, έχουν ψέμα μέσα. Gaslighting, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα να σου κάνει με όλα αυτά που γράφεις. Σε παρακαλώ, γεια μου, σε παρακαλώ. Υποσχέθου μου, θα πας σε ψυχολόγο, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθείς, να χωρίσεις, να βρεις τον εαυτό σου και μετά όταν βρεις τον εαυτό σου, την επόμενη φορά που θα κάνεις σχέση, να επιλέξεις μια κοπέλα που να είναι εξίσου αξιόλογη με σένα και να είναι εξίσου ιδανική σύντροφος όπως είσαι εσύ. It takes two to tango. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν tango. Δεν φτάνει να είναι ο ένας καλός σύντροφος για να είναι δύο άνθρωποι καλά μαζί. Εντάξει, μου το υπόσχεσαι. Μου το υπόσχεσαι. Και δείτε το και όλες και όλοι ότι δεν είναι μόνο οι άντρες που λειτουργούν έτσι. Έχει και οι γυναίκες που λειτουργούν έτσι γιατί δεν είναι το φίλο που κάνει το παλιό παιδό ή το παλιό κόριτσο. Είναι ο χαρακτήρας και η αδιαγνωσία. Με θυμώνουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι με αίσθημα κυριότητας που θεωρούν ότι μόνο δικαιούνται να απολαμβάνουν. Μόνο δικαιούνται να παίρνουν και να τα έχουν όλα στα πόδια τους. Όχι ρε φίλε, δεν θα στα δώσω στα πόδια σου. Αν τα αξίζεις, θα τα πάρεις. Αν δεν τα αξίζεις, τσάω!